Καλωσορίσω την κυρία Ντενίση εδώ. Θεωρώ ότι είναι πολύ μεγάλη τιμή ότι επέλεξε αυτό το νησί για ένα σπουδαίο γύρισμα το οποίο ετοιμάζει. Θα σας πει βεβαίως εκείνη περισσότερα. Ήταν ξεχωριστή η σημερινή ημέρα, κυρία Ντενίση, διότι πραγματικά είμαι θαυμαστή σας από πολλά χρόνια. Ευχαριστώ. Και σήμερα δόθηκε ευκαιρία και να σας γνωρίσω και να υπό μία έννοια να σας κάνω και συμπατριώτησά μου, συμπολίτησά μου. Με πολύ χαρά. Καλωσορίσατε. Εμείς θα είμαστε δίπλα στα γυρίσματα. Ασφαλώς είναι κάτι που επιδιώκαμε και μας το φέρατε έτοιμο. Οπότε θα βοηθήσουμε όσο μπορούμε να έχετε τα καλύτερα γυρίσματα και να κάνετε μία ταινία η οποία να διεκδικήσει Όσκαρ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμένα η επιτυχία που είχε το έργο μου «Σμύρνη μου αγαπημένη» επί δύο χρόνια, το οποίο το κάνουμε τώρα τρίτο χρόνο με το Ίδρυμα Μείζωνος Ελληνισμού, με όθησε βλέποντας πόσοι ξένοι καλλιτέχνες έρχονταν και πόσες μεγάλες προσωπικότητες, γιατί στην παράσταση έχουν έρθει από την Vanessa Redgrave μέχρι την κυρία Αρβελέρ, από τον Αρχιεπίσκοπο μέχρι την Ολυμπία Δουκάκη, δηλαδή έχει περάσει κάθε είδους και πολιτικής χρειάς άτομο, γιατί το έργο είναι πάρα πολύ αντικειμενικό και προς την Ευρώπη και προς την Ελλάδα και προς την Τουρκία, λέει δηλαδή όλες τις αλήθειες και τα λάθη τα δικά μας, γιατί η Ελλάδα έχει κάνει πάρα πολλά λάθη. Η τεράστια λοιπόν επιτυχία που έχει αυτό το έργο, που ήδη το έχει δει μισό εκατομμύριο κόσμος και πάμε για τρίτο χρόνο, με όθησε στο να σκεφτώ ότι το θέμα αυτό πρέπει να γίνει διεθνές. Δεν μπορεί να πηγαίνουμε στο εξωτερικό, όπως βρίσκομαι εγώ πολλές φορές και μου λένε, μα έγινε τέτοιο πράγμα, κατεστράφει η Σμύρνη, είχε η Μυτιλίνη τότε πρόσφυγες, είχαν τα νησιά τα ελληνικά πρόσφυγες. Και όταν έγινε το θέμα το περσινό, τους είπα, καταλάβατε γιατί έδειξαν τέτοια ανθρωπιά οι άνθρωποι στα νησιά? Γιατί πάρα πολλοί από αυτούς είτε είχαν δεχτεί πρόσφυγες και τους είχαν γνωρίσει, είτε έχουν οι ίδιοι προσφυγική καταγωγή. Άρα ήταν τελείως διαφορετική και ανθρωπιστική συμπεριφορά της Ελλάδας. Τώρα ως προς την ταινία, εγώ μόλις είπαμε ταινία και μάλιστα διεθνή με αγγλική παραγωγή, που δεν είναι μέσα και Έλληνες, σκέφτηκα τη Μυτιλίνη, κυρία Δήμαρχε. Γιατί και την αγαπώ τη Λέσβο σαν νησί και την ξέρω αρκετά καλά και ήμουνα σίγουρη ότι τα αρχοντικά της Μυτιλίνης, τα στενάκια στο Μόλιβο, οι ομορφιές όλες που έχει, είναι το ιδανικό περιβάλλον για την ταινία. Είναι ο κύριος Αρβανίτης που είναι και ο πρόεδρος του Ελληνικού Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Θεσσαλονίκης. Είναι ο Μάρτιν Σέρμαν, διάσημος συγγραφέας που γράφουμε μαζί το σενάριο. Η Ολυμπία Δουκάκη που είναι προσφυγικής καταγωγής. Η Vanessa Redgrave, ο Ιαν Μακέλεν, τεράστιοι καλλιτέχνες. Και πρώτα ο Θεός, πιστεύω από τον Μάιο, Απρίλιο-Μάιο, θα είμαστε στη Λέσβο. Να αποκαλύψουμε και την πρόταση που μου κάνατε να παίξω στην ταινία. Ναι, να το αποκαλύψουμε. Είπα, αφού εμφανίζεται ο Δήμαρχος, γιατί ξεκινάει, η ταινία ξεκινάει σήμερα, δεν ξεκινάει το 20 στην Σμύρνη. Ξεκινάει ακριβώς γιατί εγώ ήθελα να δείξω την αντιστοιχία με την εγγονή που είναι πια γιαγιά, τη δικιά μου που παίζω το ρόλο το 1920, που η εγγονή μου είναι η κυρία Δουκάκη, και έρχεται στη Μυτιλίνη και συναντάει το Δήμαρχο για να βοηθήσει τους πρόσφυγες. Mm-hmm. Έτσι ξεκινάει η ταινία. Άρα λέω το Δήμαρχο θα το παίξει ο Δήμαρχος. Φαντάζομαι έχετε και χιούμορ στη Λέσβο. Λοιπόν, μπορεί να παίξει κάλλιστα. Εμφάνιση έχουμε, Δήμαρχε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και ήθελα να πω ότι και εγώ και όλοι οι συνεργάτες που ήρθαν μαζί εντυπωσιαστήκαμε πραγματικά με την κατάσταση στην οποία βρίσκεται το νησί, που δεν έχει καμία σχέση με αυτό που ακούγαμε στις τηλεοράσεις. Είναι πεντακάθαρο το νησί. Δεν ξέρω πώς έχετε ρυθμίσει. Εγώ είμαι πολύ φίλη και με τους γιατρούς χωρίς σύνορα και ήξερα ότι και το θέμα των προσφύγων το έχετε χειριστεί με το σεβασμό που χρειάζεται, αλλά και με το σεβασμό που χρειάζεται να έχουν και οι πολίτες του νησιού. Γιατί βεβαίως δείξατε αυτό τον ανθρωπισμό, αλλά δεν πρέπει να καταστραφούν και οι Έλληνες εδώ. Και θα έπρεπε να έχει υπομειστεί το βάρος και η υπόλοιπη Ελλάδα. Καλά, δεν συζητάμε για την Ευρώπη. Ας, η Ευρώπη έχει δείξει την πλήρη διαφορία. Και σας συγχαίρω γι' αυτό. Δηλαδή, να είστε καλά. Δεν έπρεπε ο τουρισμός αυτή τη στιγμή να έχει πέσει.
και χωρίς να θέλω να τους κατηγορήσω, δεν μπορώ παρά να πω ότι θα έπρεπε όλη η πολιτική όλων των κομμάτων να έχουν κάνει μια επίσκεψη στη Λέσβο φέτος. Πιστεύω ότι θα τους το υπενθυμίσετε για του χρόνου πια. Εμείς θα το υπενθυμίσουμε με την ταινία, γιατί ξέρετε, όπου αδυνατεί το κράτος και πολλές φορές είναι αντικειμενικές οι δυσκολίες, όπως αυτή τη στιγμή έχει αντικειμενικές δυσκολίες η κυβέρνηση με την κατάσταση που ζει, μπορεί να μπει στη μέση λίγο και η τέχνη. Εγώ να σας πω, πιστεύω στη ρίση του Κέννεντι, ότι μη ρωτάς τι κάνει η πατρίδα σου για σένα, σκέφτεται τι θα κάνει εσύ για την πατρίδα σου. Οπότε σήμερα παλεύουμε πραγματικά και για τον τόπο μας και για την πατρίδα μας. Η δικιά μου, και πιστεύω ότι επειδή οι ταινίες πάντα έχουν βοηθήσει, και το «Μάμα Μία» που έγινε στη Σκιάθο και στη Σκόπελο και ο «Κορέλη» που έγινε στην Κεφαλονιά, πάντα οι ταινίες βοηθάνε, γιατί οι ξένοι λίγο την Ελλάδα ξέρουν τρία πράγματα. Μαθαίνουν και προχωράει και το ίδιο το μέρος. Ελπίζω όλα να πάνε καλά, να είμαστε μαζί πολλούς μήνες. Θα είμαστε οπωσδήποτε, θα σας κάνουμε και τιμότητες, όπως είπα. Ευχαριστώ πολύ. Φέρω ένα βιβλίο που έχει ο Δήμος, είναι ο καλλιτέχνης μας, ο λαϊκός καλλιτέχνης μας, ο Θεόφιλος, με έργα του. Υπάρχει και το μουσείο εδώ, θα το δούμε, θα το δούμε και το μουσείο του. Εγώ έχω ξαναπάει κιόλας. Και θα έπρεπε να έρχονται όλοι οι Έλληνες σε αυτό το μουσείο, το οποίο πάρα πολύ αγνοούν. Έχουμε και το μουσείο του Τριγιάντ δίπλα, που είναι επίσης εξαίσιο μουσείο, πολύ σημαντικό. Και έχουμε και άλλους χώρους στην Λέσβο, πολιτιστικούς χώρους. Είχα κάνει εκπομπή εγώ παλιότερα με τον Γιώργο Λιάννη. Είχαμε κάνει μια εκπομπή μαζί με τον Λιάννη και τον Χαρδαβέλα και είχαμε έρθει σε όλα. Μάλιστα. Οπότε θα ξέρετε ότι η Λέσβος και η Μυτιλήνη ιδιαίτερα, αλλά η Λέσβος, ήταν ένας κριτής ο οποίος όταν παρουσιάζαν τις πρεμιέρες των ταινιών και των θεάτρων στη Μυτιλήνη και όταν είχε εδώ επιτυχία, ξέρω ότι θα είχε μια επιτυχία παντού, ήταν το βαρόμετρο της επιτυχίας των ταινιών. Αυτό είναι το πέρασμα, αυτό έχει βγει τώρα με το προσφυγικό και έχει λέσιο καλλιτέχνη. Πολύ ενδιαφέρον. Η αναφορά είναι σε αχνά χρώματα το προσφυγικό του τότε και το προσφυγικό του σήμερα. Με έντονα χρώματα. Καταπληκτικό. Πολύ ωραία ιδέα. Πώς λέγεται ο καλλιτέχνης? Είναι ο Μανιατόπουλος που έχει βγάλει και το έχει βγάλει. Πολύ ενδιαφέρον. Και εδώ σας έχουμε ένα βιβλίο, βέβαια. Είχαμε βγάλει παλαιότερο ο Δήμος και θα το ξαναβγάλουμε με τα αρχοντικά της Μυτιλήνης. Αυτό είναι ένα βιβλίο που έβγαλε η ΤΕΔΚ, τοπική ένωση Δήμων, η παλαιότερα που υπήρχε, και έχει ορισμένα αρχοντικά από διάφορες περιοχές του νησιού. Επιλογή. Θα τα δείτε και με φωτογραφίες εσωτερικό-εξωτερικό. Καταπληκτικά. Η αδερφή μου είναι αντιπρίτανη στην Καλών Τεχνών και χτες πήγα και στο Μόλιβο, στο σταθμό που έχει Καλών Τεχνών, που έχουν κάνει τώρα αποκατάσταση και επίσης μέσα είναι καταπληκτικό. Μα έχει θησαυρούς όλο το νησί. Νομίζω δηλαδή και οι Έλληνες δεν τα γνωρίζουν. Μα πολλά πράγματα δεν τα γνωρίζουμε ούτε εμείς οι ίδιοι. Τόσα πολλά που είναι. Να σας πω την αμαρτία μου, να αποκαλύψω. Φέτος ανακάλυψε ομορφιές του νησιού που δεν τις ήξερα. Εντάξει, έχετε και πολύ βαρύ έργο και δεν προλαβαίνετε. Δηλαδή, είδα παραλίες, οι οποίες είναι μοναδικές, παραλίες. Και πολλοί εδώ πιστεύουν ότι είναι ένα νησί, επειδή είναι πολύ μεγάλο, ξέρετε, εκεί υπάρχουν είναι μεγάλο. Και λέτε, δεν έχουμε πολύ ωραίες παραλίες ή πολλές παραλίες, ή ωραίες, πολλές παραλίες. Και όμως έχουμε πανέμορφες παραλίες. Είναι μεγάλο και δεν προλαβαίνει. Κανείς πάει σε ένα μέρος και κολλάει εκεί. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και σας ευχαριστώ για την υποδοχή και εύχομαι του χρόνου να είμαστε πολλούς μήνες μαζί και να κάνουμε, επίτιμη δημότηση. Καλύτερο. Σας το αποκαλύπτω από τώρα. Τιμή μου. Πράγματα για την επίσκεψη στο νησί, που θα πάτε, τα γυρίσματα που θα γίνουν, κάτι. Πρέπει να φύγω. Πρέπει να πάμε να επισκεφτούμε κάποια σημεία, να δει κάποιες εικόνες. Θα έχουμε ευκαιρία στο μέλλον να πούμε χιλιάδες.